που θα σας δείξει πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα μάθημα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσα στο e-class με τις πιο απλές βασικές λειτουργίες, έτσι ώστε να αντικαταστήσουμε την επικοινωνία με email, την αποστολή μιας εργασίας με email και τη λήψη και επαναποστολή της υποβολής από τους μαθητές. Κάνω είσοδο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στο e-class με τους κωδικούς μου. Εδώ δεξιά πάνω πατάμε, βλέπω τα μαθήματά μου και εδώ δεξιά πατάω δημιουργία μαθήματος. Εδώ το μόνο που χρειάζεται είναι να γράψουμε το μάθημά μας, τον τίτλο του μαθήματος. Καλό είναι δίπλα να γράψουμε και σε ποια τάξη απευθύνεται, έτσι ώστε να διαφοροποιείται από τα άλλα μαθήματα που υπάρχουν στη λίστα του σχολείου. Και έτσι ένας μαθητής να μπορεί να καταλάβει ότι αυτή η ιστορία αναφέρεται στην Τετάρτη Δημοτικού. Στον κωδικό δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα, όπως λέει είναι προαιρετικό, μπαίνει αυτόματα από το σύστημα. Η σχολική μονάδα, αν δουλεύετε σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, εδώ θα σας έχει επιλογές όπως και σε μένα. Εδώ διαλέγετε τη σχολική μονάδα που ανήκετε και εκεί θα καταχωρηθεί το συγκεκριμένο μάθημα. Λογικά στον εκπαιδευτικό δίπλα θα έχει το όνομά σας, αφήνετε τη γλώσσα όπως είναι, σύντομη περιγραφή άμα θέλετε γράφετε κάτι, δεν είναι απαραίτητο, μορφή του μαθήματος, εγώ επιλέγω μάθημα με ενότητες έτσι ώστε να ξεχωρίζω κάθε ενότητα αναβδομάδα, να τους αναρτώ έτσι υλικό και εργασίες αναβδομάδα, άδεια διάθεσης, εδώ άμα θέλετε να προστατεύετε ό,τι υλικό ανεβάζετε, βάζετε να προστατεύετε όλα τα δικαιώματα. Και προτείνω εδώ στους διαθέσιμους του τύπου πρόσβασης να το κάνετε ανοιχτό εάν θέλετε να μπαίνει ο καθένας μαθητής από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ακόμα και αν δεν ανήκει στη σχολική μονάδα, να βλέπει το μάθημά σας, να απαιτείτε εγγραφή άμα θέλετε να βλέπουν το μάθημά σας και να σας κάνουν ένα αίτημα εγγραφή σε μαθητές σας ή κλειστό μάθημα για να τους γράψετε εσείς αν έχετε τα usernames των παιδιών. Εγώ θα βάλω αυτό το κλειστό για να τους εγγράψω εγώ κατευθείαν και να μην χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια από αυτούς. Επομένως, εδώ έχουμε τίτλο, έχουμε τη σχολική μονάδα, μορφή μαθήματος, μάθημα με ενότητες, προστατεύω τα δικαιώματα, κλειστό μάθημα, δημιουργία μαθήματος και έχει φτιαχτεί, τώρα έχει δημιουργηθεί το μάθημα. Όταν πατάω είσοδο, εισέρχομαι στο μάθημα, βλέπω πάνω-πάνω δίπλα από το χαρτοφυλάκι μου υπάρχει η ιστορία, δηλαδή το δημοτικό, ο ίδιος ο τίτλος από κάτω. Είμαι εδώ στην κεντρική σελίδα του μαθήματος, το όνομά μου, η περιγραφή αυτή μπορείτε να την αλλάξετε, να γράψετε εδώ ένα κειμενάκι ή να αλλάξετε και την εικόνα πατώντας το μολυβάκι και αμέσως μετά θα πάω να βάλω το πρώτο υλικό που χρειάζεται εδώ κάτω στις ενότητες. Πάω να προσθέσω μία ενότητα, προσθήκη ενότητας πράσινο κουμπάκι. Εδώ το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλετε ένα τίτλο, για παράδειγμα στο πρώτο μάθημα που θα κάνετε τώρα λογικά θα είναι ένα επαναληπτικό μάθημα στην ιστορία και στην περιγραφή. Μπορείτε να γράψετε βήμα-βήμα τι θα πρέπει να κάνουν οι μαθητές σας σε αυτή την ενότητα, αυτή την εβδομάδα για παράδειγμα. Θα βάλουμε εδώ, καλό είναι να τα έχετε τακτοποιημένα, οργανωμένα, με λίστα, με αρρύθμιση. Τι θα πρέπει να κάνουν. Οπότε εδώ θα βάλω, θα θυμηθούμε το κεφάλαιο που αναφέρεται στον Τροϊκό Πόλεμο, το μήλο της Έρηδας. Πρώτη δραστηριότητα διαβάσει από το βιβλίο αυτές τις σελίδες. Εναλλακτικά μπορείτε να ανοίξετε το παρακάτω αρχείο που θα το προσθέσω σαν PDF παρακάτω. Συμπληρωματικά δείτε το παρακάτω βίντεο και σαν τρίτη δραστηριότητα όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη μπορείτε να απαντήσετε την ερώτηση που φαίνεται σε παρακάτω εργασία. Θα προσθέσω εγώ μετά και βιντεάκι και έγγραφο για το 1, για το 2 και την εργασία. Δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι άλλο από κάτω για τη διάρκεια, από ποια εβδομάδα μέχρι ποια εβδομάδα θα είναι διαθέσιμος, καλύτερα να τα αφήσετε διαθέσιμη αυτή η ενότητα, καλύτερα να τα αφήσετε έτσι. Τίτλος λοιπόν και σύντομη περιγραφή. Πατάω υποβολή, θα δω ότι έχει δημιουργηθεί η πρώτη μου ενότητα. Αν πάω ξανά στην κεντρική σελίδα του μαθήματος, πατώντας εδώ, θα δω από κάτω εδώ στις ενότητες έχει μπει η πρώτη ενότητα. Τώρα, πρέπει από κάτω να προσθέσω κάποιες ενέργειες που μπορεί να κάνει ο μαθητής. Είτε αυτό είναι εργασία, είτε είναι κάποιο PDF που θέλω να ενσωματώσω, είτε είναι κάποιο βίντεο, για παράδειγμα, από το YouTube. Για να το κάνω αυτό θα πατήσω πάνω στην ενότητα του μαθήματος, στον τίτλο εδώ πέρα που είναι link, πατάω με το χεράκι, ανοίγει
Και εδώ από κάτω θέλω να προσθέσω κάποια πράγματα. Αν τυχόν θέλετε να αλλάξετε είτε τον τίτλο της ενότητας είτε την περιγραφή, τότε πατάτε εδώ επεξεργασία. Για να προσθέσετε από κάτω αυτές τις εργασίες, τις πηγές για να διαβάσουν κάποιο PDF ή κάποιο βίντεο στο YouTube, κανονικά πρέπει να εισέρθετε από εδώ, που είναι τα γρανάζια, και να κάνετε προσθήκη εγγράφου, αυτό θα κάνουμε σήμερα, προσθήκη πολεμιστικού αρχείου και προσθήκη κάποιες εργασίες. Ωστόσο, δεν έχω φτιάξει κάποια εργασία, δεν έχω φτιάξει κάποιο πολυμέσο, ούτε κάποιο έγγραφο. Οπότε πρέπει να πάω να τα φτιάξω στην κατηγορία που ανήκουν και μετά να τα συνδέσω εδώ ακριβώς από κάτω στη συγκεκριμένη ενότητα. Οπότε εδώ χρειάζεται να πάω στο μενού αριστερά. Εδώ υπάρχουν τα ενεργά εργαλεία. 1, 2, 3, 4, 5. Τα ενεργά εργαλεία. Από τα ανενεργά εργαλεία, που είναι μια μεγαλύτερη λίστα, η μόνη τους διαφορά είναι ότι τα ενεργά εργαλεία εμφανίζονται και στους μαθητές. Ουσιαστικά αυτά τα 5 πράγματα που εμφανίζονται εδώ πέρα είναι και προσβάσιμα από τους μαθητές. Εσείς κανονικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία, είτε είναι ενεργά είτε ανενεργά, απλά δεν θα υπάρχει πρόσβαση από τους μαθητές για να πάνε να τα ανοίξουν να δουν τη λίστα. Εδώ αυτό που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι τα έγγραφα, τις εργασίες και πιο κάτω τα πολυμέσα. Σκεφτείτε ότι πάμε να φτιάξουμε ένα πινακάκι με πολυμέσα. Μπορούμε να βάλουμε 1, 2, 3, 4, 5 βίντεο από το YouTube. Μπορούμε να βάλουμε 1, 2, 3 εργασίες, τις οποίες από αυτές θα διαλέξουμε. Θέλω την πρώτη εργασία που φτιάξα σήμερα να τη συνδέσω με την ενότητα αυτής της εβδομάδας. Και εδώ από τα έγγραφα θα πάω να βάλω ένα δικό μου έγγραφο στη λίστα με τα έγγραφα. Πάμε να τα κάνουμε την αρχή. Πατάω πρώτα εδώ στα έγγραφα και εδώ δεν έχω τίποτα ακόμα. Πάω να κάνω ανέβασμα αρχείου και σε αυτήν εδώ τη φόρμα το μόνο που έχω να κάνω είναι εδώ επιλογή αρχείου. Θα διαλέξω κάτι από το που έχω κατεβάσει ή κάτι μπορείτε να ανεβάσετε, κάτι δικό σας, Word, PDF, οτιδήποτε. Βάλτε ένα τίτλο εδώ στα ελληνικά με ελληνικούς χαρακτήρες κανονικά για να καταλαβαίνει ο μαθητής αυτό εδώ το αρχείο που μπορεί να είναι γραμμένο, να έχει λατινικούς χαρακτήρες κτλ. Τι πηγή είναι, τι θα διαβάσει. Όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα κενά, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τίποτα άλλο, μόνο αρχείο, τίτλος και ανέβασμα. Θα κάνει λίγη ώρα, θα σας βγάλει εδώ ένα μήνυμα ότι το ανέβασμα ολοκληρώθηκε και εδώ στο πινακάκι που δημιουργήθηκε έχετε το πρώτο έγγραφο. Με την ίδια διαδικασία, με την ίδια μέθοδο, μπορείτε να πατήσετε ξανά ανέβασμα αρχείου και να ανεβάσετε αρχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσετε σε επόμενες ενότητες, στις επόμενες εβδομάδες. Για την ώρα το αφήνω όπως είναι, μόνο αυτό θα χρησιμοποιήσω. Αντίστοιχα, τώρα θα πάω στα ανενεργά εργαλεία, θα πάω στα πολυμέσα και εδώ πάλι δεν υπάρχει κάποιο πινακάκι ακόμα, θα πάω εδώ που λέει σύνδεσμος βίντεο. Εάν το πολυμέσο, εικόνα δηλαδή, βίντεο, είναι κάτι που έχετε στον υπολογιστή σας, δηλαδή έχετε τραβήξει εσείς ένα βίντεο. Αν είστε μουσικός για παράδειγμα, έχετε τραβήξει ένα βίντεο που δείχνετε, ακούγονται οι νότες που παίζετε στο αρμόνιο για παράδειγμα, τότε θα πατήσετε προσθήκη αρχείου για να το κάνετε όπως πριν, να ανεβάσετε ένα δικό σας βίντεο από τον υπολογιστή σας. Εδώ όμως υπάρχει και ένα δεύτερο κουμπάκι, σύνδεσμος βίντεο, για να ανεβάσουμε κάτι από εξωτερική πηγή. Η εξωτερική πηγή το πιθανότερο είναι να είναι κάτι από το YouTube. Οπότε θα ανοίξετε το YouTube, θα πάτε στο βίντεο που θέλετε και αυτό το βίντεο αναφέρεται για παράδειγμα στον Τροϊκό Πόλεμο. Θα κάνετε αντιγραφή αυτήν εδώ πάνω τη διεύθυνση, το URL και εδώ πέρα θα κάνετε μια επικόλυση. Όπως πριν με τα έγγραφα, βάζετε εδώ μια περιγραφή στα ελληνικά, βίντεο Τροϊκός Πόλεμος. Και εδώ είναι καλό να σβήσετε το δημιουργό και τον εκδότη, γιατί δεν φτιάξατε εσείς αυτό το βίντεο, κάποιος άλλος το ανέβασε και να είστε έτσι εξασφαλισμένοι ότι δεν πάτε να κάνετε χρήση δικαιωμάτων πάνω σε αυτό το βίντεο. Πατάω αποθήκευση, θα δημιουργηθεί εδώ το πινακάκι με το πρώτο μου πολυμέσο. Με τον ίδιο τρόπο, είτε προσθήκη αρχείο από τον υπολογιστή, είτε σύνδεσμο για εξωτερικό βίντεο, μπορείτε να πατήσετε και να συμπληρώσετε εδώ τη λίστα και να διαλέξετε εσείς στην ενότητα την
αυτής της εβδομάδας ποιο από τα πολυμέσα, τα 10, 15, 20 που θα έχετε βάλει εδώ πέρα, θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πάω και στις εργασίες, που είναι το τελευταίο. Στις εργασίες εδώ θα πατήσω δημιουργία εργασίας για να δημιουργηθεί κάτι από κάτω, ένα πινακάκι. Στη δημιουργία εργασίας ανοίγει μια φόρμα, το πρέπει να γράψετε εδώ το τίτλο. Για παράδειγμα, εργασία για τον Τροϊκό Πόλεμο. Στην περιγραφή τώρα, αν είναι σύντομη η εργασία, δηλαδή έχετε να κάνετε με κάποιες ερωτήσεις, πώς πέθανε ο Αχιλλέας, 1, 2, 3, 4, 10 ερωτήσεις, δεν έχει σημασία. Αν είναι απλό κείμενο, όπως θα το γράφετε στο Word, απλό κείμενο, γράφτε εδώ το κείμενο αυτό. Εάν στην περίπτωση που οι ασκήσεις, το φύλλο εργασίας που θέλετε να στείλετε εσείς στους μαθητές σας, έχει σχήματα, εικόνες, τα οποία δεν θα μπορούσατε ούτως ή άλλως και στο Word να τα κάνετε, θα τα παίρνετε από μια εξωτερική πηγή, για παράδειγμα, σχήματα, εικόνες στην γεωμετρία, στα μαθηματικά, τότε δεν χρειάζεται να γράψετε εδώ τίποτα στην περιγραφή, αν δεν είναι απλό κείμενο, απλά να κάνετε επιλογή αρχείου. Το φτιάχνετε κανονικά στο Word, ερώτηση 1, ερώτηση 2, τα προβλήματα, ο φύλλο εργασίας κανονικά, και το αναρτάτε, κάνετε επιλογή από εδώ. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να διαλέξω εδώ, αυτό εδώ το αρχείο που να έχει τις ερωτήσεις. Μπορείτε να κάνετε είτε το ένα είτε το άλλο ή ακόμα και συνδυαστικά, απλά καλύτερα προτιμήστε είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτό είναι δηλαδή πώς θα στείλουμε, πώς θα πούμε στα παιδιά την εργασία. Θα έχει εδώ τις ερωτήσεις ή θα είναι εδώ το φύλλο εργασίας που θα έχουμε σε ένα αρχείο αποθηκεύσει νωρίτερα στον υπολογιστή μας. Αυτά εδώ, άμα θέλετε, αφήστε όπως είναι. Όπως και τις ημερομηνίες έναρξη, προθεσμία υποβολής, αυτά τα deadlines νομίζω είναι καλύτερα για γυμνάσιο λογική, για μεγαλύτερες τάξεις. Ο τύπος υποβολής εδώ είναι πολύ σημαντικό να σημειώσετε πώς θέλετε τα παιδιά να σας απαντήσουν στο φύλλο εργασίας ή στις ερωτήσεις που έχετε υποβάλει εδώ. Εάν είναι κάτι απλό, όπως για παράδειγμα πώς πεθάνε ο Αχιλλέας, μπορείτε να έχετε και 2-3 ακόμα ερωτήσεις, μπορείτε να επιλέξετε online κείμενο. Τα παιδιά σε ένα κουτάκι όπως είναι αυτό εδώ, θα πληκτρολογήσουν μέσα στο e-class την απάντησή και θα την υποβάλουν κατευθείαν. Θα πληκτρολογήσουν κανονικά την απάντηση και θα στείλουν μια υποβολή σε εσάς την απάντησή τους. Εάν θέλετε να το κάνετε με τον τρόπο που λειτουργούσαν έως τώρα, για παράδειγμα, στέλνατε με ένα email ένα φύλλο εργασίας και θέλετε τα παιδιά να το πάρουν, πιθανότατα να συμπληρώσουν κάτι στο Word που θα το έχετε στείλει, ή στην άλλη περίπτωση να το εκτύπωναν στον εκτύπωτή τους, να συμπληρώναν χειρόγραφα, ή η απάντησή τους να είναι στο τετράδιό τους και απλά να τραβήξουν μια φωτογραφία, να πάρουν φωτογραφία το τετράδιό τους μαζί με την απάντησή τους και αυτό θα είναι ένα αρχείο εικόνας, τότε σε αυτή την περίπτωση, όπως θα σας το στέλναν σε email σαν επισυναπτώμενο αρχείο, εσείς θα βάλετε εδώ για να τους δώσετε αυτή τη δυνατότητα αρχείο. Θέλω η απάντησή σου να είναι σε αρχείο. Θα είναι αρχείο φωτογραφίας, θα είναι αρχείο το Word που σου έστειλα, αλλά θα το έχεις συμπληρώσει. Πάντως εδώ επιλέγουμε αρχείο. Αν είναι, ξαναλέω, απλή η απάντηση που θέλουμε από τα παιδιά και μπορεί να γραφτεί με ένα κειμενάκι να το πληκτρολογήσουν, μπορείτε να το κάνετε με online κείμενο. Πατώντας εδώ online κείμενο. Άρα λοιπόν, τίτλος εδώ, την περιγραφή απλή ή αρχείο, ενσωματώστε, τύπος υποβολής, σημαντικό να διαλέξετε ένα από τα δύο, και δεν χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια, πατάτε αποθήκευση. Θα δείτε εδώ στη λίστα που δημιουργήθηκε, υπάρχει εργασία για τον Τροϊκό Πόλεμο και έχει μπει ένα πινακάκι με μία εργασία τώρα, εδώ πέρα. Για τα εργαλεία, εδώ, αυτά που είναι ενεργά και ανενεργά, μπορείτε να τα διαχειριστείτε για το ποια θα εμφανίζονται δηλαδή στους μαθητές και ποια όχι, που θα εμφανίζονται μόνο σε εσάς. Μπορείτε να πάτε εδώ στη διαχείριση του μαθήματος, στα εργαλεία και να μεταφέρετε από την αριστερή στη δεξιά για να προσθέσετε πράγματα που θα φαίνονται στα παιδιά
Διαφορετικά, άμα θέλετε να σβήσετε και να τα κάνετε πιο απλοποιημένα, διαλέγετε αυτό που θέλετε και το πετάτε στην αριστερή λίστα, έτσι ώστε να μην είναι ορατό στα παιδιά. Εγώ δεν κάνω τώρα κάποια αλλαγή και τώρα το επόμενο βήμα είναι να πάω ξανά στην αρχική σελίδα του μαθήματος. Βλέπω εδώ υπάρχει ακόμα ο τίτλος και η περιγραφή και πρέπει να συνδέσω από κάτω τα πολυμέσα, τις εργασίες που θέλω με αυτή την ενότητα. Οπότε κάνω κλικ στον τίτλο και εδώ, όπως σας έδειξα πριν, το εργαλείο. Τώρα υπάρχει κάτι στα έγγραφα, υπάρχει κάτι στα πολυμέσα, υπάρχει κάτι στις εργασίες, οπότε μπορώ να πάω να προσθέσω. Θα βάλω πρώτα από τα έγγραφα κάτι, προσθήκη εγγράφω, πατάω. Εδώ μου λέει να επιλέξω κάποια από αυτές. Σκεφτείτε ότι μπορεί να έχετε μια λίστα με 10 PDF που θέλετε να ανεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε κάποια στιγμή. Οπότε διαλέγετε το ένα από τα 10. Τώρα έχω μόνο ένα, οπότε το επιλέγω και πατάω προσθήκη επιλεγμένων. Μπήκε εδώ ακριβώς από κάτω. Με τον ίδιο τρόπο πάω στα γρανάζια εδώ. Πηγαίνω προσθήκη πολυμεσικού αρχείου για να βάλω ένα βιντεάκι από το YouTube. Επιλογή. Προσθήκη επιλεγμένων. Και ένα τελευταίο, πηγαίνω στα γρανάζια, προσθήκη εργασίας. Από όλες τις εργασίες που τυχόν να έχω φτιάξει, θέλω μόνο αυτή, την επιλέγω, προσθήκη επιλεγμένο και μπαίνει ακριβώς από κάτω. Τη σειρά μπορείτε να την αλλάξετε κρατώντας πατημένο το ποντίκι στο σταυρουδάκι αυτό εδώ. Δηλαδή, πρώτα να δουν το βίντεο, άμα θέλετε, και μετά να κάνουν αυτή εδώ. Η σειρά μπορεί να αλλάξει όπως εσείς θέλετε. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάτι στο κειμενάκι εδώ, πατάτε επεξεργασία. Και να δείξω και κάτι ακόμα στην επεξεργασία. Όποιος τυχόν θέλει να ενσωματώσει το βίντεο στο YouTube για τον τωρικό πόλεμο, εδώ πέρα να το βάλει σαν υπερσύνδεσμο, μπορεί να επιλέξει τη λέξη, να πάει να ξαναπάρει από εδώ το URL, να πάει εδώ στο YouTube, να πατήσει εδώ την αλυσίδα, να επιλέξει εδώ το URL, να κάνω επικόλυση. Αυτός εδώ είναι ο σύνδεσμος από το YouTube. Στη λέξη που θα εμφανίζεται YouTube, εδώ θα βγαίνει χεράκι, συνήθως με μπλε γράμματα και μια γραμμή από κάτω. Και καλό είναι στον προορισμό εδώ να διαλέξετε νέο παράθυρο, έτσι ώστε οι μαθητές σας να μην φεύγουν από αυτό εδώ το παράθυρο και να ανοίγει καινούργια καρτέλα που θα είναι εκεί το βιντεάκι στο YouTube. Τέλειωσα με την επεξεργασία εδώ, πατάω υποβολή και είναι έτοιμο. Εδώ πέρα βλέπετε θα βγαίνει χεράκι. Μπορώ να δω και ακριβώς πώς θα το βλέπει ο μαθητής, αλλάζοντας το περιβάλλον του μαθητή. Τώρα βλέπετε αυτό το ακαδημαϊκό καπέλο, είμαι σαν εκπαιδευτικός. Αν πατήσω εδώ πέρα, βλέπω πώς το βλέπει ο μαθητής, χωρίς τα εργαλεία εδώ τριγύρω που είναι της διαχείρισης του εκπαιδευτικού. Τώρα, μια σημαντική διαφορά είναι ότι όταν βάλετε σαν υπερσύνδεσμο το βιντεάκι στο YouTube, τότε μόλις πατήσει ο μαθητής, θα είναι και παίζει το βίντεο. Ωστόσο, εδώ στα δεξιά θα το βγάλει προτινόμενα βίντεο. Ένας μαθητής μικρής τάξης, πιθανότατα μετά, αφού τελειώσει αυτό το βίντεο που είναι 13 λεπτών, που είναι μέρος του μαθήματός σας και θέλετε να το δει, να πιάσει να δει διάφορα άλλα παιδικά και να τον χάσετε. Μέχρι δηλαδή να κλείσει αυτή την καρτέλα και να επανέλθει εδώ να δει τι άλλο έχει να κάνει. Οπότε θα πρότεινα να το βάλετε στα πολυμέσα, όπως έδειξα πριν, και να πατάει εδώ στο βίντεο τροϊκός πόλεμος και να του ανοίγει αυτό το pop-up παράθυρο και να παίζει μόνο το βιντεάκι. Όταν τελειώσει το βιντεάκι, το κλείνει πατώντας χ εδώ ή απ' έξω και συνεχίζει να δει τι άλλο έχει να κάνει. Έχουμε τελειώσει εδώ στην ιστορία Δέλτα Δημοτικού. Έχει τελειώσει η πρώτη ενότητα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει για μια εβδομάδα για το μάθημα της ιστορίας. Και να δει ο μαθητής το περιεχόμενο, το υλικό που του έχετε αναρτήσει και πώς μπορεί να υποβάλει την εργασία του με την απάντησή του. Το μόνο που μένει τώρα για να το κάνετε αυτό διαθέσιμο στους μαθητές σας, γιατί μέχρι στιγμής απλά υπάρχει το μάθημά σας, αλλά δεν μπορεί να μπει κάποιος μέσα, είναι να πάτε να πατήσετε εδώ στους χρήστες, είτε να πάτε, συγγνώμη να ξαναγυρίσω εδώ στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού, βλέπετε εδώ στους χρήστες ή να πάτε αυτή τη διαχείριση του μαθήματος, ξανά εδώ χρήστες, είναι το ίδιο πράγμα. Και εδώ προτείνω, θα δείτε το όνομά σας, εδώ πέρα σίγουρα υπάρχει ένας χρήστης που είστε εσείς που δημιουργήσατε, ωστόσο κανείς άλλος μέχρι στιγμής δεν έχει πρόσβαση στο μάθημα που έχετε φτιάξει, ιστορία Δέλτα Δημοτικού, και προτείνω να πάτε εδώ στην προσθήκη πολλών χρηστών και να βάλετε
τα usernames των μαθητών σας. Συνήθως ο μαθητής ξεκινάει από α και έχει μετά έναν αριθμό. Δεύτερος μαθητής α και έναν αριθμό, ή να κάνετε copy-paste τη λίστα που έχετε πάρει από τους διευθυντές με όλα τα παιδιά της τάξης. Μόνο τα username, το ένα κάτω από το άλλο. Κάντε προσθήκη. Προσθέξτε εδώ από πάνω να δείτε ότι έχουν προσθεθεί όλοι οι χρήστες χωρίς προβλήματα. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάποιος να μην έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό του, θα σας πει ποιος δεν ήταν εφικτό να γίνει εγγραφή στο μάθημά σας, οπότε το ελέγχετε αυτό μετά. Και είστε έτοιμοι από τη στιγμή που θα τους κάνετε προσθήκη και θα σας βγάλει εδώ σε ένα πράσινο κουτάκι ότι έχουν εγγραφεί οι μαθητές σας. Με το που κάνουν εγγραφή οι μαθητές σας, θα βλέπουν στα μαθήματά μου, στα μαθήματά τους δηλαδή, στη λίστα τους ότι έχετε προσθέσει, έχει προσθεθεί το μάθημα το συγκεκριμένο. Ιστορία Δέλτα Δημοτικού στη δική μου περίπτωση. Τώρα εγώ θα συνδέσω έναν εκπαιδευτικό, θα προσθέσω μόνο έναν εκπαιδευτικό σαν μαθητή, για να δείτε και πώς είναι το περιβάλλον. Λοιπόν, έχει προσθεθεί, βλέπετε εδώ σε πράσινο χρώμα, πηγαίνω πίσω, βλέπω ότι έχω ένα μαθητή, είναι έτοιμο, αυτός ο μαθητής θα έχει πρόσβαση τώρα στο μάθημά μου. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας δείξω και πώς είναι από τη μεριά του μαθητή το περιβάλλον. Οπότε θα ανοίξω δύο παράθυρα, να σας δείχνω ταυτόχρονα και πώς είναι το περιβάλλον του μαθητή. Εδώ αριστερά είναι ο εκπαιδευτικός, εδώ δεξιά είναι ο μαθητής που θα πάει να μπει. Πηγαίνει στο e-class και αυτός με τον ίδιο τρόπο κάνει είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Και στη λίστα εδώ βλέπετε του μαθητή υπάρχει η ιστορία Δέλτα Δημοτικού. Δηλαδή το μάθημα που έχει φτιάξει ο εκπαιδευτικός και τον έχει γράψει κατευθείαν. Δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια να πάει να γραφτεί μόνος του. Πάτα ιστορία Δέλτα Δημοτικού, μπαίνει μέσα στο μάθημα. Εδώ είναι, ξαναλέω, δεξιά είναι το περιβάλλον του μαθητή. Βλέπει το μάθημά του. Βλέπει ότι κάτω από τις ενότητες υπάρχει το επαναληπτικό μάθημα στην ιστορία. Πατάει να δει τι έχει εδώ μέσα. Βλέπει τη σύντομη περιγραφή, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Εδώ μπορεί να ανοίξει το PDF και να δει τι το υλικό το έχει βάλει. Μπορείτε να βάλετε ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Εδώ μπορεί να πατήσει να δει το βιντεάκι στο YouTube. Και εδώ να πατήσει την εργασία. Το τελευταίο βήμα. Πατάει στην εργασία. Βλέπει εδώ ότι υπάρχει εκτός από την περιγραφή, εδώ σας είπα να διαλέξετε ένα από τα δύο, ή θα μπορούσε να υπάρχει εδώ κάτι στην περιγραφή, ή σκέτο το αρχείο εδώ, θα το πατήσει, αυτομάτως θα κατέβει, μπορεί να το ανοίξει, να συμπληρώσει κάτι εκεί και όταν έρθει η ώρα το συμπληρώσει ή το εκτυπώσει, συμπληρώσει χειρόγραφα και το βγάλει φωτογραφία, θα κάνει εδώ πιο κάτω που λέει επιλογή αρχείου και θα πάει στον υπολογιστή εκεί που το έχει αποθηκεύσει. Μπορεί να έχει βάλει το ίδιο και μέσα σε παρένθεση έχω βάλει εδώ το απάντηση. Να πατήσει άνοιγμα. Στα σχόλια μπορεί να γράψει κάτι, μπορεί και να μην βάλει κάτι και να πατήσει υποβολή. Το ανέβασμα της εργασίας σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αυτό είναι το feedback που παίρνει ο μαθητής. Τώρα, ο εκπαιδευτικός, εσείς δηλαδή που έχετε φτιάξει αυτή την εργασία, μπορείτε να πάτε με τον ίδιο τρόπο στο επαναληπτικό μάθημα στην ιστορία, να πατήσετε την εργασία. Εργασία για τον Τροϊκό Πόλεμο και εδώ πέρα θα δείτε ότι ακριβώς κάτω από την εργασία οι εργασίες σας έχει μια λίστα με τις εργασίες που έχουν υποβληθεί ένας μαθητής μέχρι τώρα, το ονοματεπώνυμό του, το αρχείο που έχει ανεβάσει και να πατήσετε να το κατεβάσετε, να το ανοίξετε και εδώ μπορείτε να το βάλετε κάποιο βαθμό. Και εδώ πέρα υπάρχει δυνατότητα με το μολυβάκι, απαντώντας σε αυτό εδώ το μολυβάκι, δεν μου λειτουργεί προς το παρόν, να γράψετε κάποιο σχόλιο. Εδώ, αν θέλετε, πατάτε ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το βαθμό.
Και έτσι μπορεί να πάρει κάποιο βαθμό, άμα θέλετε να πάρετε βαθμό, άμα δεν θέλετε δεν βάζετε, αλλά με αυτόν τον τρόπο βλέπετε όλη τη λίστα με αυτούς που έχουν, τους μαθητές που έχουν απαντήσει. Εάν ο μαθητής σας, εκτός από τις εργασίες, θέλει να επικοινωνήσει για μια απορία που έχει για το μάθημα, μπορεί να το κάνει με τον εξής τρόπο. Μπορείτε εδώ, θα το κάνω σε πιο μεγάλη οθόνη το μαθητή. Βλέπετε εδώ αυτά που ήταν ενεργά εργαλεία στο μαθητή, σε εσάς είναι αυτά εδώ που, είναι, που φαίνονται στο μαθητή. Μπορεί να πάει λοιπόν στα μηνύματα να πατήσει. Νέο μήνυμα είναι σαν να στέλνει ένα εσωτερικό email είτε στο δάσκαλο είτε στους συμμαθητές αυτού του μαθήματος που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το μάθημα. Και να πάει να πατήσει νέο μήνυμα, να πει θέλω να το στείλω στον εκπαιδευτικό. Δεν μπορεί να πατήσει εδώ θέλω να το στείλω στο email του σχολείου. Δεν μπορώ να το στείλω σε κάποιον που είναι, έχει λογαριασμό στο Yahoo ή σε άλλον μαθητή, συμμαθητή ή ξάδερφο, ακόμα και αν έχει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Πρέπει να είναι γραμμένο σε αυτό το μάθημα. Όπως θα ήταν ένα email, απορία, γράφει ένα τίτλο, απορία για την επανάληψη και να σας πει εδώ κυρία, κύριε, δεν καταλάβα την εκφώνηση της άσκησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Όπως θα κάνανε και στο email, μπορεί να κάνει και επισύναψη αρχείου εδώ από κάτω, να ενσωματώσει. Μπορεί να έχει κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση που τον δυσκόλεψε, να τον έχει κάνει highlight και να σας δείχνει εκεί ότι αυτή δεν την κατάλαβα. Πατάει αποστολή. Το μήνυμα στάλθηκε με επιτυχία. Υπάρχει στα εξερχόμενα. Και πάμε να δούμε ο εκπαιδευτικός τι πήρε. Ο εκπαιδευτικός, εδώ είναι αριστερά ο εκπαιδευτικός, θα πάει στα μηνύματά του. Και θα δει, έχω απορία για την επανάληψη από τη συγκεκριμένη μαθήτρια. Πατάει και βλέπει. Κυρία, δεν καταλάβω την εκφώνηση της άσκησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Μπορεί να απαντήσει, όπως θα κάνουμε με ένα email, να το προωθήσει κτλ. Και έτσι να έχουμε μια επικοινωνία ασύγχρονη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, χωρίς το κανονικό μας email και να τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα εδώ για το μάθημά μας. Χωρίς να γεμίζει το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο που αυτές τις μέρες γίνεται ο κακός χωμός. Αυτό ήταν ένας σύντομος οδηγός για το πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα ενδεικτικό μάθημα. Όταν χρειαστεί να κάνετε την επόμενη εβδομάδα κάποια άλλη ενότητα, θα πατήσετε προσθήκη ενότητας και θα μπει ακριβώς από κάτω. Νομίζω με αυτά τα εργαλεία, παρότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ακόμα, μπορείτε να ανεβάσετε υλικό για αυτό το πρώτο σας μάθημα. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.